Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως είπαμε και στην πρώτη συζήτηση που κάναμε για τα διαδικαστικά, είπαμε ότι για μας δεν υπάρχει ανεξάρτητη αρχή. Όλες έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας και υπηρετούν συγκεκριμένη μορφή λειτουργίας αυτού του συστήματος που είναι συνώνυμο με τη βαρβαρότητα. Οι επιτροπές ανταγωνισμού δεν είναι μόνο στη χώρα μας, υπάρχουν παντού. Αυτές βέβαια δεν μπήκαν εμπόδιο στην ενεργία, στη φτώχεια, στην εξαθλίωση, σε όλα αυτά που βιώνει σήμερα και ο εργαζόμενος στη χώρα μας, αλλά και οι εργαζόμενοι στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Αυτές οι επιτροπές ανταγωνισμού έχουν συγκεκριμένο σκοπό και χαρακτήρα και είναι να ενισχύσουν, αν θέλετε, την καπιταλιστική ανάπτυξη και βέβαια μέσα σε αυτά τους όρους και τους κανόνες που δεν τους θέτει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά η ίδια η αγορά, η ελευθερία της αγοράς, ο υπέρτατος νόμος, αν θέλετε, αυτού του τρόπου ανάπτυξης. Όπου εδώ βλέπουμε ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, τα μονοπόλια μεγενθύνονται και βεβαίως οι επιχειρήσεις αυτές, οι μικρές επιχειρήσεις που κλείνουν, που καταστρέφονται, είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας συνολικά αυτού του συστήματος. Άρα λοιπόν, έχοντας αυτή την θέση μας για τις ανεξάρτητες αρχές που λέμε ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις ανησυχίες, τις αγωνίες του ίδιου του λαού μας, αλλά κινούνται μέσα σε μια κατεύθυνση υπηρετώντας αυτό το σύστημα και τους σχεδιασμούς τους και τη στρατηγική τους, εμείς έχουμε εκφράσει την αντίθεσή μας σε αυτές τις επιτροπές. Ωστόσο, βέβαια, αυτό δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα τα οποία συνθέτουν τις επιτροπές. Δεν μπορούμε να θέσουμε απέναντι και τα πρόσωπα αυτά, τα οποία βέβαια είναι η λειτουργή αυτών των επιτροπών. Δεν κρίνουμε λοιπόν σήμερα τα βιογραφικά, τα οποία είναι πολύ καλά, καλές σπούδες, των τεσσάρων μελών που κρίνουμε. Ωστόσο όμως εμείς πιστεύουμε ότι δεν κρίνουμε σήμερα τα βιογραφικά, τα πρόσωπα, αλλά όπως είπα, την ίδια τη λειτουργία της Επιτροπής. Όσο καλές προθέσεις και να έχουν τα πρόσωπα, δεν θα μπορούν να αλλάξουν το χαρακτήρα, το σκοπό αυτής της Επιτροπής. Θέλοντας λοιπόν να μην καταχρασώ το χρόνο, επειδή μίλησα και στην πρώτη συζήτηση, θέλουμε να πούμε ότι εμείς θα εκφραστούμε με το παρόν για τα πρόσωπα της Επιτροπής Ανταγωνισμού και βέβαια θέτουμε το θέμα ότι όλη αυτή η λειτουργία, η βαρβαρότητα τέλος πάντων που σήμερα υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, θα αντιμετωπιστεί αν ο λαός αποφασίσει να αλλάξει ρότα, να μπορεί να σχεδιάσει την οικονομία και να ικανοποιεί τις δικές του ανάγκες και όχι τα κέρδη των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών.